για να δούμε τι γίνεται και πώς το διαβάζουν εκεί τώρα ο γερμανικός τύπος. Γιατί σ' άκουγα χθες το βράδυ, Παντελή, να λες και για τα προβλήματα που έχει η γερμανική κυβέρνηση. Και τι γίνεται τώρα από εδώ πέρα. Η γερμανική κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, αλλά μπροστά στο ενδεχόμενο της εκλογής, στο μεγάλο ενδεχόμενο της εκλογής του Τραμπ, φαίνεται ότι είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, δεν ξέρω, θα γίνει αργότερα, να τα βάλουν τα προβλήματά τους στο πλάι και να συνεχίσουν. Μία Γερμανία η οποία αυτή τη στιγμή θα μπει σε εκλογική περιδίνηση δεν θα είναι και το καλύτερο. Γιατί η Γερμανία, όλα τα κόμματα πλην του φιλορωσικού ακροδεξίου AfD, ήταν ανοιχτά με την κυρία Χάρις και ακόμα και ο Καγκελάριος, έτσι, πολύ ανοιχτά. Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις, αν και είναι πρωί ακόμα. Για παράδειγμα, το συντηρητικό κόμμα, το CDU, λέει, το συντηρητικό κόμμα, οι Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα με τον Τραμπ. Από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κάμπριελ, λέει, ο Τραμπ δεν είναι ένας απλός συντηρητικός πολιτικός. Είναι ένας ακροδεξιός, εξτρεμιστής και πολύ απρόοπτος. Από εκεί και πέρα, γεωπολιτικά και οικονομικά, δύο μεγάλα θέματα. Ο μεγάλος φόβος των Ευρωπαίων, των Κεντροευρωπαίων και των Βόρειοευρωπαίων είναι το Ουκρανικό. Εάν εγκαταληφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ουκρανία, τι θα σημαίνει αυτό? Αυτό θα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχουμε με τη βία αλλαγές συνόρων. Δηλαδή ο καθένας θα μπορεί να βλέπει μια μειονότητα στο γείτονά του, να του επιτίθεται και με τη δύναμη των όπλων να κερδίζει έδαφος. Αυτό το θέλουμε και στην Ελλάδα? Θα μπορούσαμε να πούμε μια ανάλογη περίπτωση? Το γνωρίζουμε ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν και για τη χώρα μας εάν επικρατήσει αυτή η λογική. Δώστε τους μωρέ και ένα κομμάτι να σταματήσουν. Έχει ακριβήνει και η φέτα, έχει ακριβήνει και το λάδι, να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση. Γιατί πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει εκεί. Η επόμενη είναι η Μολδαβία, είναι οι χώρες της Βαλτικής. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η κατάσταση για ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό ανησυχούν. Τι θα κάνουν? Θα εξοπλιστούν. Νομίζω ότι ακόμα και η Κάμαλα Χάρις να κέρδιζε τον πόλεμο, τις εκλογές αυτές, οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει απόφαση ότι πρέπει να απογαλακτιστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πάντα, να συνεχίσουμε να έχουμε μια τέτοια μεγάλη αμυντική οικονομική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λες ότι μπορεί να είναι ένα δημιουργικό σοκ για την Ευρώπη αυτό, γιατί σοκ θα είναι σίγουρα. Πάντα βλέπουμε ότι στην Ευρώπη θέλουμε ένα σοκ για να προχωρήσουμε. Θέλουμε έτσι να φτάσουμε στο όριο, στο χείλος του γκρεμού, για να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι και οι δημοκρατικοί να κέρδιζαν τις εκλογές, οι Ευρωπαίοι το έχουν πάρει απόφαση αυτό. Επόμενο βήμα θα είναι μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και εξωτερική πολιτική. Δύσκολο. Δύσκολο, γιατί έχουμε το θέμα του βέτο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και στην Ελλάδα. Οικονομικά τώρα, η φόβη είναι αυτή, ότι θα βάλει πάλι δασμούς, ότι θα μας εμπλέξει σε έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, τον οποίο δεν το θέλει η Ευρώπη. Η Ευρώπη στο μεγαλύτερο της μέρος δεν θέλει να εμπλακούμε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Και βέβαια ακούγονται και διάφορα άλλα. Να πούμε ότι την προηγούμενη θητεία του ο κύριος Τραμπ έλεγε θα βάλω στους Ευρωπαίους δασμούς 20-30% τα αυτοκίνητα που έρχονται από τη Γερμανία να παίρνουν οι Αμερικάνοι τα δικά μας. Εν τω μεταξύ, τα αυτοκίνητα τα γερμανικά κατασκευάζονται στην Αμερική. Δεν κατασκευάζονται. Δεν κάνουν εισαγωγές από τη Γερμανία. Τα εργοστάσια της BMW, της Mercedes, της Volkswagen είναι στην Αμερική. Αμερικάνοι τα φτιάχνουν. Αμερικάνικες δουλειές είναι αυτές. Δηλαδή λέει και διάφορα τέτοια που δεν ξέρουμε. Που τα οποία έχουν απήγηση στον κόσμο όμως, Παντελή μου. Το βλέπουμε. Και βλέπουμε ότι το βασικό θέμα για όλους, σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι η τσέπη. Οικονομία παντού παίζει. Παντού, έτσι ψηφίζει όλο το κόσμο. Οικονομία και μετανάστευση είναι. Έτσι ψηφίζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε ως κράτος, έχουν μια φοβερή οικονομία αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό δεν το βλέπει ο μέσος πολίτης. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη, έτσι. Ο μέσος πολίτης βλέπει να χάνεται το εισόδημά του καθημερινά από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Και βέβαια βλέπει το θέμα της μετανάστευσης. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κερδισμένοι είναι και στην Ευρώπη τα ακροδεξιά κόμματα που είναι αντιμεταναστευτικά, όπως το AfD στη Γερμανία, που αυτή τη στιγμή πανηγυρίζει για τη νίκη Τραμπ.